Πάμε να δούμε την επικαιρότητα με τους συναδέλφους και βεβαίως θα ξεκινήσουμε από την Λάρισα, από τον κόμβο της Νίκαιας όπου συνεχίζεται, έχει συμπληρωθεί χθε ε, το 15η μέρο ή συμπληρώνεται σήμερα αν μιλούμε για 15η Δευτέρα είχαν βγει πριν δύο εβδομάδες και όλα δείχνουν ότι το μήνα τον έχουμε μάλλον εξασφαλίσει Νίκη Καραϊσκου, καλησπέρα Οπωσδήποτε, καλησπέρα ε, να σας πω ότι αυτή την ώρα γίνεται ακόμη μια σύσκεψη εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας. Οι αγρότες θέτουν επιτάπητο στις τελευταίες εξελίξεις. Διαφαίνεται σωτήριο ότι υπάρχει φως στο τούνελ σε ό,τι αφορά το κρίσιμο ραντεβού με το κυβερνητικό κλιμάκιο. Όλα δείχνουν ότι αρχίζει να οριστικοποιείται. Πιθανότατα αυτό να γίνει την πέμπτη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και αυτό έχει τη σημασία του. Και όπως χαριτολογώντας λένε οι αγρότες εδώ στον μπλόκο θα πάνε με λουλούδια σε αυτή. Την συνάντηση για να αγαπηθούν με το κυβερνητικό κλιμάκιο. Φαίνεται να εκκρεμεί για την ώρα ένα τηλεφώνημα από το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, οι υπουργοί, όπω αντιλαμβάνεσαι, οι οποίοι δεν έχουν και πολλά να δώσουν από άποψη οικονομική, έχουν δηλώσει πρόθυμοι, όπω ο Υπουργό Περιβάλλοντο και κάποιοι άλλοι, να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνάντηση. Το Υπουργείο Οικονομικών, όμω, που είναι ίσω και το μόνο που θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, δεν φαίνεται ακόμη να έχει δώσει την Τελική απάντηση. Οι αγροτοσυνδικαλιστές όμως θεωρούν ότι μέχρι την Πέμπτη αυτοί, αυτό το ραντεβού ε, θα γίνει. Μέχρι όμως να οριστικοποιηθεί η διάθεση είναι για κλιμάκωση του αγώνα. Και έτσι εδώ συζητούν αυτή την ώρα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, τουλάχιστον ε, για σήμερα. Φαίνεται ότι η ώψη αυτού του ραντεβού θέλουν να κλιμακώσουν. Ε, δίπλα μου είναι ο κύριος Στέλιος Τσικριτσ, ε, Τσικριτσής από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου. Σα ακούω. Όπω είπατε κι εσεί, αναμένουμε το τηλεφώνημα από τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη ώστε να κλειστεί το κλιμάκιο. Μέχρι τώρα είναι σύμφωνο το Υπουργείο Εργασία, το Υπουργείο, Υπουργείο Περιβάλλοντο. Αναμένουμε το Υπουργείο Οικονομικών ε, ώστε να κλειστεί η συνάντηση με τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να δώσουν λύσει στα αιτήματα επιβίωση τα οποία μα έχουν βγάλει για άλλη μια χρονιά στο δρόμο και να διαμαρτυρόμαστε. Ε, τώρα περιμένουμε τι επόμενε ώρε βασικά να οριστικοποιηθεί αυτή η συνάντηση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας πανελλαδικά. Ε, το 4-6 πανελλαδικά θα κλείνουν εθνικέ οδού, αλλά και εμεί εδώ πέρα και του παράδρομους. Ε, ευθύνη για ακόμη μια φορά για αυτήν την κλιμάκωση ε, βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση που τόσο καιρό δεν κάθεται στο τραπέζι του διαλόγου με τους ο, αγρότες οι οποίοι βρισκόμαστε στο δρόμο και παλεύουμε για τα δίκαια αιτήματά μας. Επειδή είναι σε εξέλιξη ακόμη η σύσκεψη και προφανώς δεν έχει ληφθεί η οριστική απόφαση, ε, για την ώρα ισχύει το 4 με 6 στον κόμβο του Πλατικάμπου ή γιατί ακούστηκαν μέσα και πολλές άλλε απόψεις για κλιμάκωση και άλλων δρόμων κτλ. Βλέπετε να γίνει κάτι άλλο, ε, αυτή τη στιγμή θα, η κλιμάκωση θα έχει την μορφή στον, στην παλαιά εθνική, δηλαδή στον κόμμα πλατικά και στο Κιλελέρ. Ε, από εκεί και πέρα, εάν δεν πάρουμε μέχρι και σήμερα, θα περιμένουμε απάντηση. Η κλιμάκωση θα έχει πολύ πιο έντονα χαρακτηριστικά από, ό,τι έχετε δει μέχρι σήμερα. Ε, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να... Μιλάτε κυρία Τσικριτζή θέσω... για το σύνολο της χώρας, δηλαδή μιλάτε και για, γιατί έχετε ευθυγραμμιστεί. Υπάρχει πια αυτή η Επίσης. Παναλλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Ε, το σκληρότερο μέτωπο προφανώ είναι στη Λάρισα. Αλλά αυτό που λέτε θα έρθει να συντονίσει και τα υπόλοιπα μπλόκα στην ίδια σκληρή γραμμή. Δηλαδή, θα δούμε σε όλο το μήκο της Παθαία από την Αττική και μέχρι την Θεσσαλονίκη να έχουμε τέτοιου αποκλεισμού. Έτσι ακριβώ και σήμερα, ανάλογοι αποκλεισμοί θα γίνουν και σε άλλε περιοχέ και στι Έρε και στο, στην Εγνατία και στην Ιωνία Οδό. Ε, σαν Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει την απόφαση τη κλιμάκωση. Θα συνεχιστεί αυτή η κλιμάκωση και σα είπα και πριν ότι θα πάρει και πιο έντονα χαρακτηριστικά πανελλαδικά, εάν μέχρι σήμερα δεν πάρουμε την απάντηση την οποία περιμένουμε για συνάντηση σε ένα διάλογο ουσία. Ε, το επόμενο διάστημα θα συσκεφτούμε και θα, θα αξιολογήσουμε και τις κινήσεις μας, αλλά και τον αγώνα μας. Ναι. Ε, τώρα, να δούμε και κάτι ακόμη κύριε Τσικριτζή. Όταν λέτε αν δεν πάρετε μέχρι σήμερα την απάντηση, μιλάτε για τη διευρυμένη συνάντηση. Το τηλεφώνημα, με, ναι, ναι. λέτε, θα γίνει από τον κύριο Αραχοβίτη, αλλά εσείς δεν θα δεχτείτε ούτε έναν λιγότερο υπουργό από αυτούς που έχετε ορίσει ότι είναι απαραίτητη για να φύγετε με κάποιες απαντήσεις. Έτσι ακριβώ, κύριε Πολίζο, όπω το είπατε, ε, από την αρχή έχουμε ζητήσει συνάντηση με κλιμάκιο υπουργών. Γιατί ο ίδιο ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, 14 Δεκεμβρίου, είχε, μα είχε, είχε δηλώσει στα περισσότερα αιτήματα αναρμόδιο ή συναρμοδιότητα με άλλα υπουργεία. Ώστε, ε, ώστε να δοθούν λύσει και απαντήσει στα αιτήματά μα, εφόσον δεν μπορεί ο ίδιο να μα απαντήσει. Και γι' αυτό το ζητάμε και γι' αυτό εμένουμε ακόμα εδώ και γι' αυτό σκληρή και η στάση μα. Και προβληματίζει και γίνονται συζητήσει και για την επόμενη μέρα αυτή τη συνάντηση. Γιατί ε, όλα σωτήρι, οι αγρότε τα θεωρούν ε, ανοιχτά. Ακόμη και το ενδεχόμενο ενό ναυαγίου σε αυτή τη συνάντηση με το διευρυμένο κλιμάκιο. Και ήδη αρχίζουν από τώρα ε, να συζητούν τι διαθέσει για περαιτέρω κλιμάκωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Άρα το χρονοδιάγραμμα λήξη όλου αυτού που ε, παρακολουθούμε τι τελευταίε δύο εβδομάδε είναι αβέβαιο για την ώρα, αν δεν γίνει αυτό το ραντεβού. Πάντω, έλεγα χαριτολόγηση ομολογώντα νωρίτερα, αν γίνει του Αγίου Βαλεντίνου, ενδεχομένως ενδεχομένω <laughs> να έχει <laughs> κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Έτσι? Περιμένουμε η ημερομηνία τώρα πότε θα είναι. Μα... μακάρι να είναι και την Πέμπτη. Και στο Βαλεντίνο κάτι να μα δώσουν και εμά γιατί αυτή τη στιγμή τα, τα αιτήματά μας είναι αιτήματα επιβίωσης, είναι αιτήματα τα οποία μας καίνε, είναι αιτήματα τα οποία ε, πρέπει να δοθούν απαντήσει απαντήσεις και λύσεις ουσίας, γιατί εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που επικρατεί στους μικρομεσαίους αγρότες, οι περισσότεροι εδώ πέρα που βρισκόμαστε δεν έχουμε αύριο, δεν θα έχουμε μοίρα στα χωράφια μας. Κύριε Τσικριτζή, επειδή δεν είναι βέβαιο ότι... Όσοι υπουργοί ανταποκριθούν σε αυτό, ας πούμε ότι έρχονται όλοι που έχετε ζητήσει εσείς θα, έχουμε έτοιμες, θα έχουν έτοιμες απαντήσεις. Ε, εσείς θα φύγετε χωρίς να πάρετε συγκεκριμένες δεσμεύσεις με την προοπτική ενός νέου ραντεβού ή θα ζητήσετε από σήμερα, αύριο, όποτε θα επικοινωνήσει μαζί σας ο κύριος Αραγωβίτης να γίνει μια και καλή συνάντηση με αποτέλεσμα εννοώ. Εμεί, όπω σα είπα και στην αρχή, κύριε Πολίζο, ζητάμε απαντήσει ουσία πάνω στα αιτήματά μα, τα οποία έχουν διαμορφωθεί μέσα από αλλεπάλληλε συσκέψει σε όλη την Ελλάδα και περιμένουμε πάνω σε αυτά να απαντήσει και να δοθούν λύσει ουσία. Δεν πάμε σε διάλογο να πάμε για να πάμε. Και να πάρετε απλώ υποσχέσει. Υποσχέσει δηλαδή. από υποσχέσει χορτάσουμε, από υποσχέσει δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ε, αυτή τη στιγμή εμεί θέλουμε λύσει τα προβλήματά μα. Και λύσει θα υπάρξουν μόνο εάν απαντηθούν και αν εκπληρωθούν κάποια από τα βασικά μα αιτήματα. Και με δεδομένο σωτήριο ότι οι αγρότες διαμηνύουν ότι ε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει τα αιτήματα γραμμένα μπροστά του. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τα ξαναμελετήσουν εκ νέου, ούτω ώστε να θέλουν κάποιο χρόνο οι Υπουργοί. Γνωρίζουν ποια είναι τα αιτήματα, έχουν σταλεί τα, τα, αιτήματα, τα έχουν συζητήσει πάρα πολλές φορές. Άρα σε αυτή τη συνάντηση περιμένουν μόνο λύσεις. Ε, ε, γι' αυτό και το ενδεχόμενο ενός ναυαγίου ίσως και να είναι ορατό αν οι υπόλοιποι Υπουργοί δεν συμφωνήσουν ή το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι αποφασισμένοι ενώ δεν υπάρχει το δημοσιονομικό Καλά. περιθώριο και, και είναι... για να δοθούν όλα αυτά τα οποία πρέπει είναι να Είναι βέβαιο, Όπω ε, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις διεκδικήσεις, ότι υπάρχει πάντα ένας μαξιμαλισμός στις απαιτήσει. Μπαίνουν περισσότερα από αυτά που στην πραγματικότητα πιστεύουν ότι θα πάνε, γιατί ε, έχει ρεαλισμό αυτό ο αγώνα. Δεν πετούν σαν σύννεφα οι αγρότε. Άρα, εκ των πραγμάτων, κύριε Τσικριτζίδης, ανάλογα με το ύψο σα, με μικρό καλάθι θα πάτε. Εμείς πάμε με το ρεαλισμό των ετοιμάτων μας, γιατί τα αιτήματά μας είναι ρεαλιστικά και με, την εκπλήρωση των ετοιμάτων μας δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από λύσει ώστε να μας επιτραπεί να έχουμε ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Γιατί αυτή τη στιγμή το βιωτικό επίπεδο των αγροτών δεν τους αφήνει όχι μόνο να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, αλλά και να ζήσουν. Αυτά τα αιτήματα δεν θεωρούμε ότι είναι μαξιμαλιστικά, θεωρούμε ότι είναι από την πραγματικότητα μέσα από την εργασία μας, μέσα από το χωράφι και τα οποία αφορούν το αύριο της ε, μικρομεσαίας αγροτιάς. Αυτά, με αυτά τα αιτήματα πάμε ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να έχουμε ένα καλύτερο αύριο και εμείς και τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε θαρμά κύριε Τσίκριτζη. Εδώ Έλα, ε, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, ήδη κάποιοι αγρότες ανεβαίνουν στα τρακτέρια, ενδεχομένως λόγω και των καιρικών συνθήκων οι αγρότες επισπεύσουν ε, την διαδρομή προς τον ε, κόμβο του Πλατικάμπου για να μπλοκάρουν την παλια εθνικη εθνική οδό ε, Λάρισσας-Βόλου. Ε, υπάρχει διάθεση, όπως σας είπα Έλα. ήδη ανεβαίνουν στα αυτοκίνητα, προφανώς κατευθύνονται ε, προς τα εκεί. Ευτυχώς το λέω για την ταλαιπώρια που θα υποστούν όσοι είναι στον δρόμο από του αγρότε αυτέ τι ημέρε. Θα είναι ένα γρήγορο πέρασμα από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί τη Πέμπτη, αυτό του νέου κύματο κακοκαιρία. Ευχαριστούμε και την Νίκη Καραίσκου και τον Δημήτρη Μπαγινέτα βεβαίω για αυτή την ζωντανή σύνδεση που είναι καθημερινή.